χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μιφιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Έναν Γολγοθά ανεβαίνει ο 25χρονος Μάριος που τραυματίστηκε σοβαρά με μηχανή σε τροχαίο στο Ηράκλειο αλλά και η οικογένειά του. Μετά τον τιτάνιο αγώνα στην εντατική ήρθε η ώρα της αποκατάστασης για την οποία όμως απαιτούνται 50.000 ευρώ. Όταν έρθουν στο νοσοκομείο οι φίλοι του, ο Μάριος χαμογελάει αναφέρει συγκυημένη η μητέρα του. Σε διπλή περιπέτεια εξελίχθηκε η υπόθεση του 43χρονου στην Ιερά Πέτρα, ο οποίος όχι μόνο πνίγηκε με την τροφή του, αλλά και περίμενε τουλάχιστον 24 ώρες για ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νησιού, οι οποίες έχουν φουλάρει. Για σπάνιο φαινόμενο κάνει λόγο η ΔΥΠΕ Κρήτης, καθώς ακόμα και την περίοδο της έξαρσης της γρίπης, η Κρήτη δεν ξέμεινε από κρεβάτια στις ΜΕΘ. Και μεγάλα μπορεί να είναι τα ωφέλη στην υγεία από τους ξηρούς καρπούς, καθώς αποτελούν τις καλύτερες πηγές φυτικών πρωτεϊνών και βοηθούν στην πρόληψη παθήσεων. Μπείτε στην κατηγορία Υγεία για να ενημερωθείτε για τη λίστα με τους πιο υγιεινούς ξηρούς καρπούς. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.